το 0, τότε αυτό που θα συμβεί θα έχω ανταλλαγή ταχύτητας και πάλι, δηλαδή η α θα παραμείνει ακίνητη και η τελική ταχύτητα της β θα είναι ήταν όσοι ήταν η αρχική ταχύτητα της α. Ένα αντικείμενο με μάζα μη α προσκρούει σε ένα δεύτερο μη β. Ο στόχος είναι το δεύτερο, που είναι αρχικά ακίνητο, ββ ίσον το 0. Αν τα αντικείμενα έχουν διαφορετικές μάζες και έχουμε κατακέφαλες ελαστικές κρούσεις, βρείτε πρώτον τις εξισώσεις για το ββ τόνος και το βα τόνος, σαν συνάδει το βα, μη α και μη β. Τι θα συμβεί όταν έχουμε μεγάλη διαφορά μαζών, δηλαδή όταν η μάζα του α είναι πολύ μεγαλύτερη από το β και όταν η μάζα του α είναι πολύ μικρότερη από το β. Διατήρηση της ορμής. Η αρχική ταχύτητα του β είναι ίσον με το 0. Αντίκειμενο, μη α προσκύνει να δούμε β. Λοιπόν, ωραία. Άρα, μη α επί β α. Έχει γράψει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελα. Αρχικώς, λοιπόν, τι έχουμε. Μη α επί β α θα είναι ίσον με μη β επί β β τόνος συν μη α επί β α τόνος. Αν λύσω, λοιπόν, πάω αυτό στην πρώτη πλευρά, θα έχω αυτόν τον όρο εδώ, ο οποίος γίνεται αυτός, και η διαφορά αυτών των δύο όρων, η μάζα θα είναι ίδια, άρα έχω αυτή τη σχέση. Από τη διατήρηση της ενέργειας, δεν θέλω να την ξαναποδείξω, αλλά είχαμε αυτή εδώ τη σχέση, βα μείον η διαφορά των ταχυτήτων, είναι ίσον των τελικών, η διαφορά των ταχυτήτων των αρχικών, το ββ ήταν 0 και επομένως έχω αυτή εδώ τη σχέση. Επιλύουν λοιπόν για το ββ τόνος, αυτή την περίπτωση είναι μη α, ως προς τη αυτή, αλλά βα αντικαθιστούμε το βα τόνος στην εξίσωση. Άρα λύνουμε το βα τόνος, βάζουμε αυτό σε αυτή τη σχέση εδώ και λύνουμε ως προς το ββ τόνος. Παίρνω αυτή τη σχέση και τη βάζουμε εκεί μέσα. Επομένως έχουμε μη β, επί β β τόνος, είναι ίσον με μη α, επί β α, μείον β β τόνος, συν β α. Έκανα καλά. Αντικαθιστούμε τη δε αλφα τόνος στην ορμή. Δε αλφα τόνος είναι μείον ββ, συν δε αλφα, σωστά. Επομένως, τι έχουμε. Έχουμε μη β επί δε β τόνος είναι ίσον 2 μη αλφα επί δε αλφα μείον μη αλφα επί δε β τόνος. Αλλάζουμε λοιπόν την πλευρά και έχουμε ότι μη β συν μη α επί δε β τόνος είναι ίσον με 2 μη α επί δε α. Επομένως, βρίσκουμε αυτή τη σχέση. Έχουμε βρει τη ββ τόνος, λοιπόν. Αν αντικαταστήσουμε τη ββ τόνος στη σχέση εδώ, βρίσκουμε πώς είναι η βα τόνος. Για να επαληδέσουν αυτές τις δύο σχέσεις, μπορούμε να βάλουμε μία α ίσον με β και βρίσκουμε αυτό που βρήκαμε στην προηγούμενη άσκηση, όπου έχουμε την ανταλλαγή ταχυτήτων. Τι θα συμβεί τώρα, μας ρωτάει, στις περιπτώσεις όπου το ββ ίσον 0 και η μάζα α είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα β. Με αντικατάσταση βρίσκουμε ότι η ταχύτητα του β θα είναι διπλάσια από την αρχική ταχύτητα του α και ότι η ταχύτητα του α θα είναι περίπου σταθερή.
Στη δεύτερη περίπτωση όμως, όπου η μάζα του α είναι πολύ μικρότερη από τη μάζα του β, τότε βλέπουμε ότι στην ουσία το α απλώς θα ανακλαστεί από το β και θα αρχίσει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και το β θα παραμείνει σχεδόν ακίνητο. Είναι μία περίπτωση, παραδείγματος χάρη, αν χτυπήσει μία σφαίρα ελαστικά με έναν τοίχο ή με ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο. Το πρωτόνιο που έχει μία ατομική μονάδα μάζας, ένα AMU, κινείται με ταχύτητα 3,6 επί 10 στην 4 μέτρα δευτερόλεπτο και συγκρούεται κατά κέφαλα με τον πυρήνα ενός ηλίου που έχει 4 AMU και είναι αρχικά ακίνητο. Ποιες θα είναι οι τελικές ταχύτητες των σωματιδίων, υποθέτουμε ότι οι κρούσεις γίνονται στο κενό. Αυτή λοιπόν μοιάζει με μία περίπτωση όπου είναι στην άσκηση αυτή που κάναμε, είναι η περίπτωση όπου η μάζα του α είναι πολύ μικρότερη από τη μάζα του β. Άρα αυτό που αναμένουμε ότι το είναι μία ελαστική κρούση που είναι κατακέφαλη, δεν υπάρχουν εξωτερικές, αγνοούμε τις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις. Και το πρωτόνιο λοιπόν είναι ένα σωματίδιο το οποίο είναι έχουμε αρχικά το ήλιο παραμένει ακίνητο, η ταχύτητα του πρωτονίου είναι μεγάλη και τι έχουμε, μάζα πρωτονίου επί ταχύτητα πρωτονίου, που είναι η μόνη ορμή του αρχικού συστήματος, είναι ίσου με τη μεταβολή των ορμών των δύο σωματιδίων. Επειδή έχουμε ελαστική κρούση, έχουμε τη σχέση ότι η ταχύτητα του πρωτονίου θα είναι ίση με την ταχύτητα του ηλίου μείον την ταχύτητα του πρωτονίου. Λύνουμε λοιπόν ως προς την ταχύτητα του πρωτονίου που δεν είναι απευθείαντη σχέση. Ποια είναι αυτή η εξίσωση. Την έχουμε δείξει. Κάνουμε την κατάσταση και βρίσκουμε ότι η ταχύτητα του ηλίου θα είναι 1,45 επί 10 στην 4 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η διαφορά της μάζας δεν είναι πολύ μικρότερη, είναι ένας παράγοντας 4. Για το πρωτόνιο, την τελική του πρωτονίου, θα δούμε ότι είναι μείον 2,15 επί 10 στην 4. Επομένως, ακίνητο, το χτυπάει, είναι πολύ μεγαλύτερη η μάζα, θα ανακλαστεί το πρωτόνιο και το ήλιο θα αρχίσει να κινείται. Το άθροισμα της ορμής αυτών των δύο σωματιδίων είναι ίσο με την αρχική ορμή του πρωτονίου. Εάν το ήλιο ήταν πολύ μεγαλύτερο, αν είχα πλατίνα ή χρυσό εδώ, ένα πολύ πιο βαρύ άτομο, τότε στην ουσία αυτή η ταχύτητα θα ήταν σχεδόν 0 και θα είχα το πρωτόνιο απλώς να ανακλάται και να γυρίζει προς τα πίσω. Με ανελαστικές κρούσεις, τμήμα της αρχικής ενέργειας των αντιδρόντων χάνεται σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι η δυναμική ή η εσωτερική ενέργεια. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα συγκρουόμενα σωματίδια δεν είναι ασυμπίεστες σφαίρες, παραδείγματος χάρη τα μόρια, αντί για τα άτομα, έχουν και εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας. Μια εντελώς ανελαστική κρούση έχουμε όταν τα δύο συγκρόμενα σωματίδια μετά την κρούση κολλήσουν και γίνουν ένα, όπως παραδείγματος χάρη είχαμε στη βίωση με το τρένο που είχαμε κάνει το παράδειγμα. Α, και δείχνουμε πάλι εδώ άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα βαγόνι μάζας 10 τόνων κινείται με ταχύτητα 24 μέτρα το δευτερόλεπτο και συγκρούεται με ένα δεύτερο γονιότυπο ακίνητο βαγόνι. Μετά την κρούση κλειδώνουν, πώς είναι από την αρχική ενέργεια διατηρείται σαν κινητική ενέργεια μετά την κρούση. Πριν την κρούση, ένα δεύτερο μη α επί β α στο τετράγωνο, 2,88 επί 10 στην έκτη τζουλ. Μετά την κρούση είχαμε δει ότι η ταχύτητα θα πέσει στο μισό στα 12 μέτρα δευτερόλεπτο. Πώς είναι η κινητική ενέργεια, ένα δεύτερο μη άθροισμα των βαγονιών, άρα 20 τόνους, επί 12 μέτρα δευτερόλεπτο στο τετράγωνο. Το ότι θα πέσει στο μισό ήταν η άσκηση που κάναμε νωρίτερα. Πώς είναι η ενέργεια λοιπόν αυτού του συστήματος, 1,44 επί 10 στην έκτη τζουλ. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι η κινητική ενέργεια, η τελική, είναι μικρότερη από την αρχική. Πού πήγε όλη αυτή η διαφορά ενέργειας?
πήγε στο να κολλήσουν τα τρένα μεταξύ τους. Το βαλιστικό εκρεμές είναι ένα όργανο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε την ταχύτητα ενός αντικειμένου ή μιας σφαίρας. Η σφαίρα τι κάνει, καρφώνεται πάνω σε αυτό το κύβο, το μη, με αποτέλεσμα το μπλοκ μαζί με τη σφαίρα να μετατοπιστούν σε κάποιο ύψος H. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταχύτητα της σφαίρας από αυτό το σύστημα? Θα πρέπει να έχουμε την διατήρηση, η αρχική ενέργεια του συστήματος θα πρέπει να είναι ίσον με την τελική ενέργεια που θα έχει το σύστημα όταν φτάσει στο τελικό ύψος. Τι ενέργεια έχουμε αρχικά? Μόνο την κινητική ενέργεια της σφαίρας. Τι ενέργεια έχουμε στο τέλος? Μόνο δυναμική ενέργεια. Μη επί J επί H, όπου μη είναι το άθροισμα της σφαίρας συν τον κύβο. Τι κάνουμε λοιπόν? Κάνουμε διατήρηση της, από την ορμή. Μας λέει εδώ ότι η αρχική ορμή είναι μη επί V. Μετά θα έχουμε μη συν μη V τόνος. Από αυτή εδώ τη σχέση τι βρίσκουμε? Βρίσκουμε την αρχική ταχύτητα του εκρεμούς. Ένα δεύτερο μη συν μη επί V τόνος στο τετράγωνο θα πρέπει να είναι ίσον με μη επί J επί H, όπου το άθροισμα της μάζας. Επομένως, έχουμε ξαναλύσει αυτή την άσκηση παρόμοια. Επομένως, βλέπουμε ότι η ταχύτητα με την οποία... Προσέξτε, δεν βάζουμε ένα δεύτερο μη V στο τετράγωνο. Αυτή εδώ η ταχύτητα ίσον με μη επί J επί H. Είναι αυτή εδώ, γιατί κάποια από την κινητική ενέργεια πάει στο να κολλήσουν η σφαίρα μαζί με το αντικείμενο. Καταλάβαμε. Επομένως, αυτό που θέλω να βρούμε είναι πώς είναι η αρχική ταχύτητα του εκρεμούς μετά που θα κολλήσει η σφαίρα. Και είναι αυτή η ενέργεια, αυτή η αρχική κινητική ενέργεια που διατηρούμε στο εκρεμές. Από αυτή τη σχέση, λοιπόν, βρίσκουμε ότι τελικά η αρχική ταχύτητα της σφαίρας δίδεται από αυτή τη σχέση, δηλαδή είναι η συνολική μάζα ως προς τη μάζα του σφαιριδίου επί ρίζα 2J επί H, όπου η H είναι το τελικό ύψος του εκρεμούς. Προσοχή λοιπόν είναι σε αυτή τη σχέση, ότι πρέπει να διατηρείται και η ορμή, αλλά και η ενέργεια. Η διατήρηση της ενέργειας της ορμής μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων κρούσεων σε 2 και 3 διαστάσεις. Τις περισσότερες φορές όμως, η πολυπλοκότητα του προβλήματος το καθιστά πολύ δύσκολο για να επιληθεί επακριβώς. Στην εικόνα, παραδείγματος χάρη η γνώση των μαζών και των μέτρων ταχυτήτων δεν επαρκεί. Πρέπει να γνωρίσουμε